Και αυτή τη στιγμή, ξαναλέμε, δυστυχώς βλέπω ότι κάποια άτομα και κάποιοι παρουσιαστές έχουν βγει, όπως η Σύση Χριστίδου, και η οποία πραγματικά έχει υπάρχει μία δημόσια κατακραυγή εναντίον της για τα όσα είπε κατά του κοριτσιού του συγκεκριμένου. Τι έγραψε για το βίασμο της 24χρονης? Έγραψε συγκεκριμένα, Φίλιππε, πάρτι δεν γίνονται σε δωμάτια ξενοδοχείου, φίλοι μου, και αν μπορεί ένα κορίτσι που θα κληθεί να πάει από αγνώστους να το μάθει και να το σκεφτεί πριν δεχθεί να παρευρεθεί. Εγώ θα το φωνάζω όπως το φώναξε και το θύμα και πέστε να με φάτε. Αυτό βέβαια μιλάμε ότι ξεσήκωσε μεγάλες πολλές αντιδράσεις και με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς στα social media. Μάλιστα κάποιοι τη χαρακτήρισαν και πλυντήριο βιασμών. Δεν ξέρω αν θέλεις να σου διαβάσω μερικές αναρτήσεις, τις πιο χαρακτηριστικές. Μπράβο, πλυντήριο βιασμών. Συνέχισε έτσι, μη χάσεις κανένα προνόμιο. Ντροπή που είσαι γυναίκα. Ένα άλλο μεταξύ άλλων λέει, κατηγορείς το θύμα σαν θίτσα του 50. Και για σεξ να πας, αν πεις όχι είναι όχι. Εδώ την άρκωσαν την κοπέλα. Ξύπνα βούρλο. Φίλοι σου τα παλικάρια στη συμπρωτεύουσα. Γι' αυτό το πλυντήριο στο γρήγορο πρόγραμμα. Εκεί που είπε ας πέσετε να με φάτε, κάποιος άλλος απαντάει. Δεν είσαι ούτε αρκετά σημαντική, ούτε αρκετά έξυπνη για να πέσουμε να σε φάμε. Είσαι μια λιγμένη τηλεπερσόνα που αργά ή γρήγορα θα ξεχαστεί το τίποτα που της αξίζει. Στο μεταξύ θα έχεις κάνει όση ζημιά μπορείς και σύντομα ευτυχώς δεν θα θυμάται κανείς ότι υπήρξες. That's life. Εγώ να πω, πριν από λίγο έχει ανεβάσει ο Χρήστος ο Δάντης μία ανάρτηση που πραγματικά, είναι κόλαφος. Δεν μπορώ να πω καν και τις εκφράσεις κατά της Σύση Χριστίδου που τη φωτογραφίζει. Η ίδια η Σύση Χριστίδου βέβαια προσπάθησε να τα μαζέψει. Ναι, να ακούσουμε τι είπε. Να ακούσουμε τι είπε. Ναι. Πώς πήγε να μαζέψει. Πάμε παρακαλώ. Σε όλους. Θα ξεκλέψω λίγο χρόνο από τα παιδιά μου, γιατί το Σαββατοκύριακο, όπως καταλαβαίνετε, με το που γυρνάω από τη δουλειά, είμαι από πάνω τους και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω δύο πράγματα. Μου έχετε στείλει από το πρωί και κατά τη διάρκεια της εκπομπής άπειρα μηνύματα, δεν ξέρω πόσα, ειδικά στο Twitter, κυρίως στο Twitter, όσον αφορά την υπόθεση της Θεσσαλονίκης και την κοπέλα που κατήγγειλε το βιασμό της κατά τη διάρκεια των γιορτών παραμονή πρωτοχρονιάς, αν δεν κάνω λάθος, συνέβη αυτό. Την είδηση αυτή, όπως καταλαβαίνετε, από χθες το βράδυ που έφτασε στα γραφεία μας, προσπαθούμε να δούμε με την ομάδα τι πληροφορίες μπορούμε να συλλέξουμε. Από χθες επικοινωνήσαμε με τον Ηλία Γκιόνι, ο οποίος ανέβασε και έκανε αυτή την παραγωγή της είδησης στα δικά του social media και προσπαθούμε να βρούμε μία άκρη, κάποιον να μας μιλήσει για αυτή την υπόθεση, είτε από την αστυνομία, είτε από τους εμπλεκόμενους, να δούμε πώς μπορούμε να σας την παρουσιάσουμε για να τη φέρουμε στο φως. Η ομάδα της εκπομπής, ακόμα και αυτή τη στιγμή, συνεχίζει την έρευνα αυτή και προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να σας παρουσιάσουμε τα γεγονότα αύριο, με τον ίδιο τρόπο που έχουμε κάνει με όλες τις υποθέσεις που έχουν φτάσει στα δικά μας χέρια. Παρ' όλα αυτά, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση το πώς έχετε διαχειριστεί εμένα, την εκπομπή, τους ανθρώπους που δουλεύουν για αυτήν και προσπαθούν πάρα πολύ σκληρά. Με βρίζετε από το πρωί κάποιοι, έτσι, συγκεκριμένοι άνθρωποι, δεν λέω ότι είναι ένα γενικό φαινόμενο, αλλά το βάζω εδώ στην κουβέντα μας και στην παρέα μας. Κατάρες, βρισχές, επιθέσεις, ανέτειες, ότι πάω να συγκαλύψω κάτι, ότι κρύβω κάτι άλλο. Παιδιά, τι λέτε? Καταλαβαίνω την αγωνία που έχετε, ειδικά αυτή την περίοδο όταν προκύπτει ένα τέτοιο θέμα, γιατί πιστέψτε με, το ίδιο καρδιοχτύπη νιώθω κι εγώ όταν εμφανίζεται κάτι τέτοιο. Τον ίδιο κόμπο στο στομάχι νιώθω. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό δεν μου δίνει ούτε εμένα ούτε στην εκπομπή το νόμιμο δικαίωμα να μπορώ να βγω στην εκπομπή και να δημοσιοποιήσω ονόματα ανθρώπων που είτε μπλέκονται είτε όχι. Μάλιστα, να ξαναπούμε λοιπόν. Αυτά αναγκάσει για τα είπε η Σύση Χριστίδου, γιατί έγραψε τι. Ξαναπες μας τι έγραψε. Δεν δίνει απάντηση. Δεν δίνει απάντηση, όχι.